Αυτό το οποίο έζησε η χώρα πριν από μερικές μέρες και εξακολουθεί να ζει με την αγωνία της καθημερινής έβρεσης και ενός απαθρακουμένου πτώματος, ενός συνανθρώπου μας ο οποίος έχασε τη ζωή του για λόγους που δεν μπορούμε ή δεν πρέπει να αναλύσουμε σήμερα, που όμως είναι για όλους μας, τουλάχιστον όσους ασχολούμαστε με την τοπική αυτοδιοίκηση, πολύ εύκολα κατανοητή. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η τραγωδία που ζήσαμε, αυτή η τραγωδία που ζουν οι οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν, αυτή η τραγωδία η οποία έχει συνταράξει το Πανελλήνιο και όχι μόνο, θα πρέπει να μας προβληματίσει ποικιλοτρόπως και βεβαίως να μας βοηθήσει να εξάγουμε συμπεράσματα και να μπορέσουμε να αποφύγουμε παρόμοιες τέτοιες καταστάσεις. Δεν είναι ασήμαντο να αναφέρει κανείς ότι αν η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού είχε τις απαραίτητες αρμοδιότητες, αλλά και αυτές τις κουτσουρεμένες που είχε αντισπαρήχητο η δυνατότητα να τις εφαρμόσει, πολλά πράγματα σε αυτή τη χώρα θα ήταν πολύ καλύτερα και πολύ διαφορετικά. Ίσως, χωρίς αυτό να προσπαθεί να βρει ενόχους και να καταδικάσει, ίσως αυτή η άποψη, αν υπήρχε, και αυτή η λειτουργία, αν υπήρχε, να μην είχαμε αυτό το οποίο ζήσαμε. Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης, τόσο των τοπικών αρχόντων, όσο και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, αποφασίστηκε από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας να συνδράμουμε όλοι οι Δήμοι, αλλά και τα φυσικά πρόσωπα, όποιος θέλει, και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με οικονομική βοήθεια σε ειδικό κωδικό που δημιουργήθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος για αυτή την υπόθεση, κωδικό στον οποίο θα συγκεντρώνονται τα ποσά που θέλει κάποιος να καταθέσει. Ψηφίστηκε και διάταξη καθυπέρβαση των προβλεπομένων, η οποία λέει ότι μπορούμε να μεταφέρουμε λεφτά στον κωδικό τάδε που έχει δημιουργηθεί πέραν των καθοριζομένων από την νομοθεσία επιχορηγήσεων, ενισχύσεων κλπ. Που κάνουμε στους φορείς. Ξέρετε ότι υπάρχει κωδικός που προβλέπει ότι το 1,5% των τακτικών εσόδων μπορούν να διατίθενται σε επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις κλπ. Πέραν αυτού του ορίου και πέραν του καθορισμού των επιχορηγουμένων, των δεχομένων επιχορήγηση προσώπων ή φυσικών ή νομικών προσώπων, δίνεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ και στα νομικά πρόσωπα να βοηθήσουν οικονομικά στην προσπάθεια αυτή. Αυτός ο κωδικός, ο οποίος έχει δημιουργηθεί από την κεντρική διοίκηση και τον οποίο καλύπτει με την απόφασή της και η ΚΕΔΕ, μας δίνεται η δυνατότητα να καταθέσουμε και μεμονωμένα αλλά και ως Δήμος, και θεωρώ ότι, κύριε Πρόεδρε, εάν μπορεί σήμερα να ψηφιστεί, έχουμε και τροποποίηση του προϋπολογισμού, μπορούμε να το δούμε πιο κάτω. Η ενίσχυση από το Δήμο της ΚΟ στον Δήμο της περιοχής με το ποσό των 20.000 ευρώ. Μαντεύθηκε κυρίως από την τραγωδία της Πυρκαγιάς. Δεν ξέρω αν έχετε ζήσει Πυρκαγιά. Από τα συμβάντα στη Ρόδο προετών, και όχι μόνο μία φορά, και στην Κάρπαθο μετέπειτα, τα οποία παρακολούθησα εκ του σύνεγγης, και είδα την καταστροφή, άρα και τη γενναιότητα εκείνων που επιχείρησαν να σβήσουν τις Πυρκαγιές, χωρίς βέβαια ανθρώπινα θύματα, το ιδιαίτερος τραγικό της παρούσης καταστάσεως, με οδήγησε στο ότι έχουμε υποχρέωση να προλαμβάνομαι. Καλώς την υπογράμμισε ο κύριος Δήμαρχος. Ναι, υπάρχουν δυσχέρειες νομοθετικές. Άρα στην έκταση των δυνατοτήτων μας και των αρμοδιοτήτων μας να προλαμβάνομαι. Θέλω να συνεχίσω αυτά που είπε ο κύριος Παυλίδης. Πρέπει ο Δήμος της ΚΟ, που είναι γεγονός ότι το τμήμα αυτό της προστασίας, της πολιτικής προστασίας, έχει ενεργήσει τώρα τελευταία πάρα πολύ καλά και οργανωμένα. Πρέπει όμως, κύριε Πρόεδρε, να ενημερωθεί ο κόσμος με διάφορους τρόπους για κάθε γεγονός. Δηλαδή, με τους σεισμούς, πρέπει να δοθεί η δυνατότητα
στους πολίτες να γνωρίζουν τα δρομολόγια και τους χώρους συγκέντρωσης. Για τις φωτιές το ίδιο, για την πυροπροστασία ακόμα καλύτερα. Θα ανοιχτούν δρόμοι παντού. Οι αγροτικοί δρόμοι δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είναι τελείως κλειστοί. Δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης των αυτοκινήτων. Είναι ανάγκη όλα αυτά να λειτουργήσουν. Εμείς πιστεύουμε. Σαν υπεύθυνος πολιτικής προστασίας, ήθελα να τονίσω δύο πράγματα τα οποία είπε ο κ. Δήμαρχος, αλλά ήθελα, επειδή ο κόσμος ανησυχεί με τα γεγονότα που έγιναν στην Αττική και παίρνουν συνεχώς τηλέφωνο, ήθελα να τονίσω ότι η δομή της πολιτικής προστασίας του Δήμου είναι πλήρως οργανωμένη. Να βεβαιώσω τον κόσμο ότι ανά πάσα στιγμή είναι πλήρως επαντρωμένη και από όπως προσωπικού και από όπως υλικό μέσο και είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να επέμβει όπως το έχει κάνει όταν χρειάστηκε. Αυτό που ήθελα να πω, ότι γιατί κάπου έχουν κολλήσει όσον αφορά αν υπάρχουν σχέδια. Υπάρχουν τα σχέδια και έχουμε συντάξει σχέδια όσον αφορά και τη σχέδια ασφαλείας και σχέδια επικοινωνίας και σχέδια επάντρωσης του προσωπικού και σχέδια όσον αφορά το ρωσισμό που έχουμε πάρει, ούτως ώστε όλοι να δουλεύουν με ασφάλεια. Άρα λοιπόν υπάρχουν τα σχέδια και να μην ανησυχεί ο κόσμος, και η πολιτική προστασία είναι πάντα έτοιμη να επέμβει αν χρειαστεί. Ευχαριστώ. Και δώσω και τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες για αυτό το κακό το οποίο βρήκε την Ανατολική Αττική. Εγώ δεν θέλω να πω μόνο δύο λόγια σχετικά με την, όπως και αναφέρθηκε και ο Δήμαρχος βέβαια, τη συγκινητική προσφορά των συμπολιτών μας και μάλιστα έχοντας την ευθύνη για να μαζευτούν τα είδη που έπρεπε να μαζευτούν τις πρώτες μέρες. Συναντήθηκα και με πολλούς από τους ανθρώπους αυτούς και σας μιλάω ειλικρινά, εντυπωσιάστηκα από μεγάλη μερίδα συμπατριωτών μας, οι οποίοι γνωρίζω τις οικονομικές δυνατότητες και τις αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά στην επιβίωσή τους. Θέλω να σας πω ότι βγήκε ένα δελτίο από σήμερα τη συλλογή, γιατί αυτή την ενημέρωση είχαμε και από την ΚΕΔΕ, αλλά και από τους Δήμους, τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες των πληγέντων Δήμων, με τις οποίες καθημερινά είμαστε σε επαφή. Μας έχουν ζητήσει λοιπόν όσες ποσότητες συγκεντρώθηκαν να παραμείνουν συσκευασμένες στα χέρια μας, ούτως ώστε αν από την ερχόμενη εβδομάδα παρατηρηθούν λήψεις από τα είδη που ήδη συγκεντρώθηκαν από την υπόλοιπη Ελλάδα και τα έχουν στα χέρια τους, τότε να μας ζητήσουν και να τα αποστείλουμε. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως αναγράφουμε και στο δελτίο τύπου, τα τρόφιμα θα διανεμηθούν σε άπορες οικογένειες στην ΚΟ, το φαρμακευτικό υλικό θα δοθεί στο νοσοκομείο. Και συμπληρωματικά να πω ένα σχόλιο σε κάτι που είπε προς ενημέρωση του κυρίου Παυλίδη, ότι οι ποσότητες που διαθέτουμε σε ρούχα, στην Τράπεζα Ρούχων, είναι πάρα πολύ μεγάλες, τροφοδοτείται συνεχώς από συμπολίτες μας, όπως και διανέμονται συνεχώς. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Και η διανομή γίνεται, να φανταστείτε, και από κοινωνικούς λειτουργούς, γιατί δεν προβλέπονται και θέσεις γι' αυτό. Απόδειξη περίτρανη ότι και την βραδιά του σεισμού, την επόμενη μέρα του σεισμού, την πρώτη μέρα που είχαμε τη φυσική καταστροφή στον τόπο μας, η Τράπεζα Ρούχων κάλυψε με ρουχισμό, σεντόνια, παπλώματα, κουβέρτες όπου χρειάστηκε, καθώς και με διανομή νερό και τροφίμων όσοι συμπολίτες μας είχαν ανάγκη. Της ανάληψης και κατάθεση στο λογαριασμό που είναι στην Τράπεζα της Ελλάδος για τις πυρκαγιές που ξέσπασαν στην επικράτεια 23-24 Ιουλίου του 2018, όπως ακριβώς το λέει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ομόφωνα ψηφίζουμε την ανάληψη δαπάνης και την κατάθεση στο συγκεκριμένο λογαριασμό. Πάρει κάποια αντίρρηση, όχι, έτσι. Άρα, ομόφωνα λοιπόν το πρώτο θέμα.